εμείς περίπου 10 χρόνια πιο μετά. Και όταν λέω εμείς, εννοώ την δική μου τη γενιά, τη γενιά του 94. Και θέλω τώρα να καλέσω για την επόμενη παρουσίαση τον Γιώργο τον Τζιρτζιλάκη. Εκλεκτό φίλο από εκείνα τα χρόνια, ο οποίος θα μας κάνει μια παρουσίαση λίγο πιο συναισθηματική, την οποία έχει φτιάξει μαζί με τον επίσης εκλεκτό συνάδελφο και φίλο, τον Μανώλη τον Φουντούκη, ο οποίος για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας, αλλά είναι κάπου εκεί και μας βλέπει από το streaming. Γιώργο, το βήμα δικό σου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να σας πούμε και εμείς εκ μέρους της τάξης του 94 πώς βιώσαμε τα θετικά στοιχεία της εκπαίδευσης του χημικού μηχανικού. Το σκόπο της παρουσίασης έχει να κάνει με το τι διδαχτήκαμε στην Πάτρα εκτός από χημική μηχανική. Δεν είμαι ο Μάνος Φουντούκης, αλλά δεν υπήρχε χρόνος να αλλάξει παρουσίαση επειδή ο Μάνος αρρώστησε. Οπότε πάμε να δούμε τι σημαίνει χημική μηχανική για μας, λοιπόν. Φαινόμενα μεταφοράς. Θα κάνω ένα πάτημα στην προηγούμενη παρουσίαση και θα σας πω ότι εμείς θα μιλήσουμε κυρίως για το τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα στον ανθρώπινο παράγοντα. Φαινόμενα μεταφοράς στον ανθρώπινο παράγοντα, λοιπόν, ήταν η μεταφορά απόψεων, ιδεών και κοσμοθεωριών. Με πηγές όλους αυτούς τους διαφορετικούς ανθρώπους που βλέπετε στη φωτογραφία και αντικείμενο εμάς, και όχι μόνο αυτούς, αλλά και τους καθηγητές και όλο το προσωπικό που βρίσκονταν στο τμήμα, οι οποίοι δημιούργησαν ένα οικοσύστημα, θα το έλεγα πιο σωστά, που μας εμφύσισε ένα καινούριο κόσμο, μια καινούρια πραγματικότητα, μέσα από την οποία θα βλέπαμε τον κόσμο. Αυτό το πράγμα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί εμείς είχαμε προέλθει από μια κουλτούρα διαβάσματος ατομική. Φανταστείτε ότι όλα τα παιδιά εκείνη την εποχή, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι, αλλά όλα τα παιδιά εκείνη την εποχή ήταν συγκεντρωμένα σε 4 μαθήματα και στην ουσία solo practice για να περάσουν τις εθνικές εξετάσεις και να βρεθούν στο πανεπιστήμιο. Αυτό που έπρεπε να κάνουμε πλέον είναι να μάθουμε να συνεργαζόμαστε. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε ότι η δουλειά έπρεπε να γίνεται παντού, στο σπίτι, στο εργαστήριο, στο computer room, και ότι ο νέος σημαντικός παράγοντας και η νέα δύναμη ήταν η συνεργασία. Ήταν πώς δουλεύουμε όλοι μαζί, πώς πατάμε ο ένας πάνω στη δουλειά του άλλου. Αξίες οι οποίες μας συνοδεύουν έκτοτε και στην καθημερινότητα της ζωής μας, αλλά και στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε όλα τα πράγματα. Μάθαμε να βλέπουμε καταρχήν τον εαυτό μας ως καταλήτη νέων καταστάσεων, να επηρεάζουμε τους άλλους, να ηγούμαστε, όπως είπε και ο Δήμος πριν, να παίρνουμε την πρωτοβουλία για να το αλλάξουμε, για να αλλάξουμε πράγματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε από εδώ, από την Πάτρα. Είχαμε κάποιους καθηγητές οι οποίοι μας βάλανε μέσα σε δράσεις, μας κάνανε κομμάτι του Πανεπιστημίου, υπήρχε κοινότητα, ήμασταν οι φοιτητές λίγοι και μπορούσαμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας, αλλά και η επιρροή που ασκούσε ένας καθηγητής και όλο το προσωπικό ήταν άμεση και πολύ εστιασμένη. Οπότε και το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά θετικό. Ως θετικά σημεία αναφέρουμε ενδεικτικά δύο πράγματα, ότι η δουλειά πλέον έπρεπε να είναι και παιχνίδι, έπρεπε να είναι κάτι για το οποίο έχουμε πάθος, έπρεπε να είναι κάτι για το οποίο μας αρέσει πολύ. Άρα από εδώ και πέρα, λοιπόν, η δουλειά ήταν και μια επιλογή, μια προσωπική επιλογή. Καταλάβαμε ότι στα πράγματα που δεν σε συγκινούν και δεν σου αρέσουν, δεν μπορείς να δεσμευτείς και δεν μπορείς να γίνεις καλός σε αυτό. Και νομίζω ότι το τμήμα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο να μας εμφυσίσει αυτή την έμπνευση για το αντικείμενο, αλλά και κυρίως για το πώς θα επιτυχάνουμε τους στόχους και πώς θα ανακαλύπτουμε τι μας αρέσει σε αυτή τη ζωή. Steady state, λοιπόν.
Είχαμε βομβαρδιστεί από πάρα πολλά πράγματα. Μάθαμε να τα συνθέτουμε, μάθαμε τεχνικές, μάθαμε να χειριζόμαστε τους ανθρώπους, μάθαμε να δουλεύουμε όλοι μαζί. Και κυρίως μάθαμε ότι έπρεπε να κάνουμε αυτά όλα τα πράγματα πράξη, με συνεχή δουλειά, σκληρή, καθημερινή. Και κυρίως μέσα από κατανόηση, γιατί οι δυσκολότερες εξετάσεις είναι εκείνες που γράφουμε ανοιχτά βιβλία, όπως και στη ζωή. Δεν θα σε ρωτήσει κάτι κάποιος που να το θυμάσει απ' έξω απαραίτητα, απλά θα σε ρωτήσει ποια είναι τα συμπεράσματα. Και εκεί χρειάζεται η βαθιά σκέψη που μας έλεγε ο Δήμος πριν. Εκεί χρειάζεται να έχεις μια ουσιαστική άποψη για το πού θα πάνε τα πράγματα και πώς πρέπει να αλλάξουν. Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ένα μοντέλο για τον πατέρα που θέλεις να γίνεις για το παιδί σου. Πρέπει να έχεις στο μυαλό σου έναν ουσιαστικό ρόλο για το σύζυγο που θέλεις να είσαι για τη γυναίκα σου. Έτσι ακριβώς πρέπει να έχεις και ένα ουσιαστικό όραμα για το πού θέλεις να πάει η δουλειά σου. Πώς πρέπει να είναι το τμήμα. Αυτά όλα λοιπόν είναι πολύ σημαντικά για την επίτευξη αξιόλογων αποτελεσμάτων. Μετά την Πάτρα, λοιπόν, μάθαμε και κάποια, συνεχίσαμε να μαθαίνουμε ακόμα πράγματα, κυρίως από τα δεδομένα και τις βάσεις που είχαμε χτίσει εδώ. Στον επόμενο πυρήνα, λοιπόν, ήταν η διαχείριση των συναισθημάτων, η ενσυναίσθηση, και κυρίως μάθαμε ότι υπάρχει ένας κακός τρόπος να δουλεύεις με τους άλλους και ένας καλός τρόπος. Ο καλός τρόπος ήταν αυτός που μάθαμε εδώ στην Πάτρα. Η άσκηση περισσότερης επιρροής στο να μοιράζεσαι το όραμα με τους άλλους και να τους παρακινείς συναισθηματικά. Επίσης, μάθαμε να μην σταματάμε μετά από κάποιο επίτευγμα, να παίρνουμε ικανοποίηση από αυτό, να λέμε μπράβο στους άλλους όταν το καταφέρουν κάτι που είναι σημαντικό και μας βοηθάει. Αλλά επίσης, μάθαμε την επόμενη μέρα να συνεχίζουμε, να φορτωνόμαστε ξανά τα φορτία μας και τον εξοπλισμό μας και να συνεχίζουμε τον δρόμο. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και η βελτίωση είναι κάτι που δεν σταματάει ποτέ. Μέσα από όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη ισορροπία. Μια ισορροπία που χαρακτηρίζει τη ζωή όλων μας, φαντάζομαι, και που έχει να κάνει με την ισορροπία του συλλέγω και μοιράζομαι, όσον αφορά γνώσεις, εμπειρίες και αγαθά. Και μέσα από αυτό το ταξίδι, λοιπόν, εκτός από όλα αυτά που σας ανάφερα, μας μείνανε και κάποιες πολύ όμορφες, φιλικές και συγγενικές σχέσεις. Δεν μάθαμε δημοτικούς χορούς εδώ, έτσι. Τι δεν μάθαμε? Λοιπόν, όχι, αυτό είναι από γάμο. Με το βλέμμα, λοιπόν, στο μέλλον, γιατί τα πράγματα θα συνεχίζονται, γιατί υπάρχει όραμα, γιατί μπορεί αυτό το τμήμα να παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο και στην εκπαίδευση των νέων παιδιών, και στην κοινωνία και στην τεχνολογία που δημιουργείται, που θα καλυτερέψει τη ζωή μας. Πραγματικά σας εύχομαι μια πολύ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Με δύο λόγια, αυτό που περιγράφει αυτή η παρουσίαση νομίζω είναι ότι το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πάτρας και το Πανεπιστήμιο ήταν ένα τεράστιο πνευματικό χωνευτήρι, στο οποίο λίγο ως πολύ περάσαμε και δημιουργηθήκαμε όλοι που είμαστε σήμερα εδώ.